Όμορφες καλησπέρες από το γήπεδο του Αγίου Αντωνίου. Πολύ σημαντικό και σήμερα να πάρουμε την νίκη, να φύγουμε με τους 3 βαθμούς για να διατηρήσουμε την πρώτη θέση στη βαθμολογία. Ωραίο φύση εδώ πέρα, ωραίος αέρας. Πολλά λιβάδια χάρη εδώ πέρα. Λιβάδια, έτσι, ανοιχτοσιά. Απέναντι έχει ένα πολύ ωραίο. Δεν μας δώσανε τραπέζι. Δεν μας δώσανε τραπέζι, αλλά έχουν ωραίο μπακλαβά εδώ απέναντι. Δεν θα τους πούμε ποιοι είναι, γιατί τραπέζι δεν. Αλλά μπακλαβά ωραίο, έχουμε μάθει. Επειδή μπήκε ο Μάρτης και δεν θέλουμε να καίγεσαι, θα κρατήσουμε ένα έθιμο εδώ ελληνικό, πολύ ωραίο. Και έχει και μάτι πάνω. Στο λεωφορείο τον κοροϊδεύα για τον Μάρτη. Με κοροϊδεύα για τον δικό μας μεταξύ. Ναι, αλλά έχει ματάκι, ρε φίλο, δεν ξέρω. Άμα έχει μάτι να τον βάλω. Νομίζω δεν σε κάψω ήλιο τώρα. Τώρα εντάξει, είμαστε safe. Ευχαριστώ πολύ, Κυριακό. Δεν θα μπει. Καλό Μάρτι. Μια αρχαία παροιμία έλεγε ότι μπροστά από την αρετή οι θεοί έβαλαν τον ιδρώτα. Κάθε εβδομάδα, κάθε Κυριακή, αυτό για το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να προσπαθούμε περισσότερο από τον αντίπαλο. Γιατί έχουμε το στόχο που έχουμε. Μπορεί οι προκλήσεις να είναι διαφορετικές, μπορεί το παιχνίδι κάθε φορά να χρειάζεται διαφορετικές λύσεις και φυσικό αντίπαλος είναι διαφορετικός, αλλά το μόνο κοινό είναι ότι πρέπει να προσπαθούμε περισσότερο από τον αντίπαλο. Εξάλλου αυτό είναι το μόνο το οποίο ελέγχουμε. Η προσπάθειά μας είναι το μοναδικό το οποίο ελέγχουμε. Τίποτα άλλο δεν ελέγχουμε. Ούτε την κατάσταση του γηπέδου, το πώς θα παίξει ο αντίπαλος, τίποτα απολύτως. Από την αρχή της χρονιάς υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά μεταξύ εμάς και των αντιπάλων. Αυτή είναι ότι εμείς κυνηγάμε βαθμούς, αυτοί κυνηγάνε εμάς. Από την αρχή της χρονιάς αυτό γίνεται. Η ομάδα που θέλει να βγει πρωταθλήτρια πολλές φορές αποτυχάνει. Περισσότεροι που πάνε για το πρωτάθλημα πάντα αποτυχάνουν σε όλα τα πρωταθλήματα του κόσμου. Γιατί κάποιες φορές φοβούνται και πατάνε το φρένο. Έχουν μείνει 8 αγώνες. Μη πάρετε το πόδι σας από τον κάθε στιγμή, παιδιά. 8 αγώνες είναι. Πάμε. Πάμε. Λοιπόν, παιδιά, νομίζω πλέον δεν χρειάζεται να επισημαίνω ότι το χαρακτήρα και τη δίψη σε αυτό το πρωτάθλημα δεν πρέπει να τα αφήνετε στα αποδυτήρια, να το φαίνεται και έξω, στο 100%. Και μια συμβουλή για να απολαύσετε σήμερα το παιχνίδι: μην επιτρέψετε στον εαυτό σας να παίξει χωρίς ενέργεια, μην επιτρέψετε να δώσει το λιγότερο από το 100%. Πάμε δυνατά! Πάμε! 1, 2, 3, μπα! Άιντε! Τέλει ο Ποτός, δεν βρίσκει παίχτη, απομακρύνει ο Ευθυμιάδης, πλάγιο για την ΠΑΜ. Απομακρύνει ο Μπρέγκου, η μπάλα στο Ζαλίδα. Παίρνει την πτέρυγα του ο Ζαλίδας, δυνατή πάσα για τον Παπαδόπουλο, τη σβήνει πάνω του με εκπληκτικό κοντρόλ. Ο Παπαδόπουλος εκτελέσει, η μπάλα πολύ ψηλά out, αναπήδησε λίγο πριν το σουτ. Ιωακιμίδης κάθε την παλιά, κόβει ο Παπαδόπουλος, άλλη μια δική του αναχέτηση, ξανά από την αρχή για την ΠΑΜ. Χάρη Στάσος. Ωραίο πρώτο κοντρόλ, φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Πασάρι για τον Καρά. Ένα πέσιμο δικό του. Πασάρι ο Καράς, γκολ για την ΠΑΜ! Πεσμένος ο Καράς. Φάνηκε να έχει χάσει τη φάση. Τελικά κάνει ένα γυριστό, ενώ είναι ξαπλωμένος κάτω. 0-1 για την ΠΑΜ. Τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι που σκοράρει ο Καράς. Ναι, καλά! Εντάξει, top 10 γκολ ΠΑΜ νομίζω αυτό σίγουρα. Για τον Μπρέγκο που μακρύνει εκείνο και βρίσκει και τον Λάζαρο Παπαδόπουλο. Πολύ ωραία πάσα του Παπαδόπουλου. Θα προλάβει ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος. Θα κάνει το κοντρόλ. Σέντρα με το αριστερό. Πετάγει το Τάσος. Δεν βρίσκει την μπάλα. Πήγε με το αριστερό να τη βρει. Δεν έβαλε το δεξί του. Η μπάλα. Out. Ωραία. Ο Σάββος αφήνει την μπάλα. Πολύ ωραία η έμπνευσή του Παπαδόπουλος. Με τη μία με το αριστερό. Ξανά Σταύρος. Δεν βρήκε καλά την μπάλα. Εκείνη η κατέληξη του Ευθυμιάδη. Εμμανουλίδης με το αριστερό, η μπάλα out! Εκτελεί ο Ποτός. Δίνει ύψος την μπάλα. Μπρέγκου παίρνει την πρώτη κεφαλιά. Για να δούμε εκεί πέρα τον Καρά.
Μονομαχείο Μπρέγκου, η μπάλα περνάει, Καράς δεν προλαβαίνει ξανά, Καράς η μπάλα out! Μέσα σε όλες τις φάσεις ο Καράς, η μπάλα κατέληξε λίγο out όμως. Λάζαρος Παπαδόπουλος. Ανοίγει ωραία για τον ποτό, θα δοκιμάζει εκείνο στο πόδι του. Δοκιμάζει ο ποτός, πολύ ωραίο σουτ, κολλάρα! Είναι 3 Μαρτίου και αυτό είναι το γκολ του μήνα για την ΠΑΜ. Σρίτζησε. Απίστευτο τέρμα! Χάρης Ποτός, 10 λάθη στο ημίχρονο, κίτρινη κάρτα χαζή και έρχεται και βάζει αυτό το τρομερό γκολ. Αυτός είναι ο Χάρης Ποτός. Όλο εκπλήξεις. Αντωνίου Πάμπη 2-0 ημίχρονο, εντάξει. Κακός αγωνιστικός χώρος, λίγο περίεργο μάτς, λίγο... Ναι, δεν ξέρω πώς το περιγράψω. Λίγο πολύ έτσι άγριο παιχνίδι σε κακό χώρο. Δεν είναι και από τα πιο ωραία μάτς. Ευτυχώς έβαλε γκολάρα ο Ρίτζας λίγο να δώσει θέμα. Εντάξει, όλα καλά, προχωράμε. Κάνουνε ακριβώς ό,τι είπαμε πριν το παιχνίδι. Ακριβώς. Εντάξει, το ότι βρίσκονται λίγο πιο ψηλά στο γήπεδο, κλάιν. Αλλά κάνουν ακριβώς. Είναι 2-0 και συμπεριφέρονται λες και είναι χ, λες και κερδίζουν. Η κερκίδα, βλέπετε, εδώ ζήτησε σε ένα ράο το site στο μάτι. Θα ζητάνε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε για να σας χαλάσουν το μυαλό, για να σας πάρουν κάποια στημένα, γιατί μόνο με στημένα παίρνουν. Τις μεταβάσεις τις έχουμε σβήσει, μόνο με στημένα παίρνουν μέτρα στο γήπεδο, παιδιά. Μην ψαρώνετε, μην είστε μαλάκες και ψαρώνετε. Μην εκκρεμίζετε για τις μαλακίες, μην πέφτεις στην παγίδα. Συνέχεια θα ζητάνε το οτιδήποτε. Αυτά, πάμε δυνατά. Μπράβο, Μάγκες! Κάνω την κίνηση παίχτες, είπαμε, εκτελεί ο Καράς. Κεφαλιά του Μπρέγκου! Πολύ ωραία κεφαλιά του Μπρέγκου. Η μπάλα στην αγκαλιά του Ευθυμία, δεν βρήκε δυνατά την μπάλα ο Μάνος. Συγκλίνει προς τα μέσα, αφήνει την μπάλα στον χώρο του κέντρου. Παπάζογλου. Ωραία σκέψη, δεν πέρασε η πάσα του όμως. Κουκλής, λάθος πάσα. Παπαδόπουλος τον περνάει σαν σταματημένο. Παπαδόπουλος. Περνάει άλλους δύο. Τέταρτο με τον Ευθυμιάδη. 3-0! Προσωπικό εκπληκτικό τέρμα από τον Γιαννάκη Παπαδόπουλο. Πήρε την μπάλα από το λάθος του Κουκλή. Τον πέρασε σαν να μην υπήρχε και πέρασε ανάμεσα από άλλους δύο παίχτες. Το Καραουλάνη και το Σγιώχα για να γράψει το 0-3 στο 53ο λεπτό της αναμέτρησης. Η ΜΠΑΜ φαίνεται να καθαρίζει το παιχνίδι. Ρε μαλάκι. Ενώ έχουμε και σκυλί στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό δεν το περιμέναμε, η αλήθεια είναι. Το 10ο παίχτης για τον Ατρόμητο Αγίου Αντωνίου στον αγωνιστικό χώρο τώρα. Ωραίο δεξί εξτρέμ, σκύλος πραγματικά. Εντάξει, κάποια στιγμή να μπαίναμε Λούμπεν, τόσο έπρεπε να γίνει κάποια στιγμή. Το σκυλί! Σκυλί! Τώρα βγήκε έξω το σκυλί από μόνο του. Αυτή ήταν η σύντομη καριέρα του, η εκτέλεση του κόρνερ. Στα χέρια του Ευθυμιάδη η μπάλα. Ανατολίτης. Βάζει ωραία πλάτη τον Τσαούση, ξανά Ανατολίτης. Πάει την μπάλα προς τα πίσω, σουτάρει ο Τόλα. Κοντράριο Ισακ, διώχνει ο Παπαδόπουλος, ανοίγει εκείνος για τον Καραουλάνη. Σηκώνει το κεφάλι ο Καραουλάνης, θα κάνει μια σέντρα. Και η Διτσαούσε φύγει την μπάλα, επικίνδυνα εκεί πέρα, δυνατός του Ανατολίτη και ακόμα ένα τρομερή επέμβαση εκεί πέρα από τον Κουντή. Στα δύο μέτρα είναι συκτοδός, λέει όχι στον Ανατολίτη. Τη θέση του Τάσου θα πάρει ο Πέτρος Νικολαίδης. Κεφαλιά δυνατή, πάρα πολύ δυνατή από τον Κεμετσετζίδη εκεί πέρα, στα χέρια του Κουντή. Ανατολίτης. Κατεβάζει μπάλα με το αριστερό, φαίνεται μπάλα, εκτελεί, απομακρύνει εκεί πέρα ο Κουντής. Λέει όχι για δεύτερη φορά στον Ανατολίτη. Πέτρος Νικολαίδης. Τρομερή ενέργεια ο Νικολαίδης. Κάνει και τη βαθιά παλιά, δεν περνάει από τον... Κακό εκεί πέρα ο Γιώγιακας, πολύ κακή εκτέλεση. Λάθος πάσα από το Κεμετζετζίδη, βγήκε φάτσα με τον Ευθυμιάδη, δεν καταφέρει να τον κρεμάσει όμως ο Γιώγιακας. Εντάξει, όλα καλά, το τρίποντο το πήραμε και τώρα αρχίζει μια σειρά των δύσκολων ματς που είναι το στοίχημα για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Εντάξει, σήμερα ήταν μια ηλιόλουστη μέρα εδώ στον όμορφο Άγιο Αντώνη. Δυστυχώς ήταν ένα κακό παιχνίδι για μένα. Για τον πρώτο σκορ του βίντεο τοπικού. Τώρα σε αυτό το γήπεδο προφανώς δεν μπορούσαμε να κάνουμε και πολλά-πολλά. Οκ. Όμως, σημασία έχει ότι βγάλαμε το παιχνίδι και τώρα ακολουθούν 5 ντέρμπι. Αυτά θα κρίνουν όλη τη χρονιά. Γι' αυτά ιδρώνετε όλη τη χρονιά, γι' αυτά παλεύετε, γι' αυτά απογοητεύεστε, γι' αυτά χαίρεστε. Αρχής γενομένης από αύριο, παιδιά. Βάλτε το εγώ σας κάτω από την ομάδα και πάμε δυνατά σε όλα. Πάμε. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Πάμε μαζί. Πάμε. Πάμε. Ένα, δύο, τρία, μπαμ! Μπράβο σε όλους.